Γενικό Γραμματέα της ΣΕΚ, τον κύριο Ανδρέα Μάτσα, καθώς είχαμε χθες μια ανακοίνωση της Συντεχνίας για παράτυπες απολύσεις εργαζομένων. Κύριε Μάτσα, καλό σας μεσημέρι. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Κιμήτρη. Τι έγινε, ήρθαν κοντά σας εργαζόμενοι που σας είπαν ότι τους έδιωξαν από τη δουλειά? Να σας πω καταρχήν να πούμε ότι καταβάλλεται μια τεράστια προσπάθεια σε συνεννόηση και με το Υπουργείο Εργασίας, έτσι ώστε να αποτρέψουμε τις απολύσεις, να κατοχυρώσουμε ότι οι εργαζόμενοι θα έχουν απολαβές, κανένας δεν θα μείνει χωρίς εισόδημα, και την ίδια στιγμή στηρίζουμε και προστατεύουμε την απασχόληση και την εργασία, αλλά και την επιχειρηματικότητα. Τα μέτρα είναι γνωστά. Από εβδομάδα θα υπάρχουν και αιτήσεις για να μπορέσουν να γίνουν οι απαιτούμενες διαδικασίες. Αυτό που δυστυχώς έχουμε λάβει ως καταγγελία και χθες, δυστυχώς και σήμερα σε κάποιες μεμονωμένες περιπτώσεις, είναι ακριβώς διαφοροποίηση του τρόπου λειτουργίας των επιχειρήσεων εις βάρος των εργαζομένων σε σχέση με την φιλοσοφία που διέπει τα προωθούμενα μέτρα. Έχουμε αποτρέψει, και είναι σημαντικό αυτό, μετά τη χθεσινή μας παρέμβαση, την απόλυση σε συγκεκριμένη επιχείρηση. Έχουμε όμως δει προβλήματα σε σχέση με προσκόμματα που μπαίνουν για αδεία φροντίδας. Έχουμε δει στρεβλώσεις σε σχέση με εργαζόμενους πέραν των 60 χρονών. Έχουμε δει ακόμη και σήμερα να γίνονται κάποιες προσεγγίσεις στη βάση της απόλυσης λόγω πλεονασμού. Αναγκαστική άδεια για εργαζόμενους. Έχουμε αποτρέψει χθες, μετά την παρέμβασή μας, αρκετές περιπτώσεις. Δεν θέλουμε να σπείρουμε τον πανικό, δεν μιλάμε για τον κανόνα, αλλά για εξαίρεση στον κανόνα. Αυτό που μας ανησυχεί όμως, κύριε Κιμήτρη, είναι το γεγονός ότι τα κρούσματα, τα φαινόμενα αυτά έχουν παρουσιαστεί σε διαφορετικούς κλάδους της οικονομικής δραστηριότητας και θέλουμε να προλάβουμε περαιτέρω εξάπλωση του προβλήματος. Είναι γι' αυτό που έχουμε ζητήσει από όλους όσους εμπλεκόμαστε σε αυτή τη διαδικασία να καθοδηγήσουμε σωστά και άμεσα τόσο τους εργαζόμενους σε σχέση με τα δικαιώματά τους, όσο και τους εργοδότες σε σχέση και με τα δικαιώματα αλλά και με τις υποχρεώσεις τους, έτσι ώστε σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία, όπου πρώτη στο μέλημά μας είναι η όσο το δυνατόν γρηγορότερη επίλυση του προβλήματος για να έχουμε όλη την υγεία μας, να μην δούμε φαινόμενα τα οποία θα δυσκολέψουν ακόμη περισσότερο την κατάσταση. Άρα, κύριε Μάτσα, για να το διευκρινίσουμε, δεν είχαμε απολύσεις, διαφοροποίηση όρων εργοδότησης, είχαμε και απολύσεις, να το πούμε κάπως. Είχαμε και επιστολές απόλυσης, τις οποίες λόγω της έγκαιρης αντίδρασής μας έχουν αποσυρθεί. Μάλιστα. Έχουμε δει διάφορα δεδομένα, ακόμη και αναγκαστική άδεια χωρίς απολαβές. Έχουμε αποτρέψει αυτά τα φαινόμενα τα χθεσινά. Σήμερα έχουν έρθει άλλες καταγγελίες. Διαχειριζόμαστε το πρόβλημα. Επαναλαμβάνω, είναι η εξαίρεση στον κανόνα, αλλά θέλουμε να αποτρέψουμε ακόμη και αυτές τις μικρές. Σήμερα τι άλλα προβλήματα παρατηρήσατε που λέτε ήρθαν κι άλλα σήμερα? Ήρθαν κι άλλα σήμερα, μας λέτε, πάνω σε αυτά ή κάτι καινούριο? Υπήρξαν και σήμερα κρούσματα στην βάση των απολύσεων. Μάλιστα. Να είστε καλά, κύριε Μάτσα. Ευχαριστούμε πολύ.